Ιδιαίτερα βίαιες σκηνές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στην Καμπούλ του Αφγανιστάν. Τα Ταλιμπάν χτυπούν αλίπητα γυναίκες που διαδήλωναν φωνάζοντας ελευθερία. Μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν που ανακοινώθηκε την Τρίτη απαγόρευσε όλες τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις που δεν έχουν λάβει επίσημη έγκριση. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Στο μεταξύ υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζετε ότι τα γραφεία ήταν άδεια και φέραμε επόπτες για τη βελτίωση των γραφείων. Αν ησυχείτε να πείστε τη διεθνή κοινότητα ότι η νέα κυβέρνηση είναι δίκαιη. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Το σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας που βελτιώνεται. Όλα τα άλλα λύνονται. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι η νέα αφγανική κυβέρνηση θα κριθεί από τις ενεργείες της. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι μια νέα κυβέρνηση θα περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες ανθρώπων, ο κατάλογος των ονομάτων της ανακοίνωσης αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ή μέλη των Ταλιμπάν ή στενούς συνεργάτες τους και καμία γυναίκα. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ταλιμπάν το παρουσίασαν ως υπηρεσιακό υπουργικό συμβούλιο. Θα το κρίνουμε αυτό και αυτούς από τις πράξεις τους. Όλα αυτά έρχονται καθώς ο δυτικός κόσμος έχει ακόμα το δύσκολο έργο να βγάλει τους υπόλοιπους πολίτες του από τη χώρα.